κατηγωγό. Καλημέρα. Ζούνα μου. Κουκλάρα μου, καλημέρα. Χαίρομαι που σε βλέπω. Μωράκι γλυκό της αστρολογίας μου, πόσο μου λείψες. Και εμένα πάρα πολύ. Μία μέρα δεν έρχεσαι και κάτι παθαίνω. Και εγώ το ίδιο. Τα κύτταρά μου το λες. Έχουμε μία χημεία, μία άβρα. Έχουμε χημεία όπου και να συντονιστούμε σε όλα. Ίδια χρώματα. Στην παλέτα, παντού γίνεται χαμός. Τι έγινε, Φέη μωράκι μου. Καλά, καρδούλα μου. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Θα πούμε για την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, πώς θα περάσουν οι τηλεθεατές μας, τα ζώδια, τι επηρεάζει. Γιατί δεν λες το κοινό μου, αυτό ήθελες να πεις. Κοινό το κοινό μας, σου ήθελες να πεις. Κοινό. Γλυκιά μου, Φέη μωράκι, λες κάτσε να το μαζέψω, γιατί είμαστε και στον αέρα, αλλά έχεις το δικό σου κοινό. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Εξάλλου, αυτό το εκρηκτικό δίδυμο φημίζεται για την προηγούμενη σεζόν, γιατί είπαμε να το τηρήσουμε. Θέλεις να ξεκινήσουμε. Ναι, να ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι η Σελήνη είναι στον Ταύρο σήμερα. Κάνει μία σύνοδο με τον ουρανό, κάποια ξαφνικά γεγονότα, λίγο προσοχή σε θέμα στο σπίτι, μην χαλάσουν τα υδραυλικά, λίγο έτσι όσοι αφορά Ταύρους. Λίγο προσοχή τα ταυράκια. Η Σελήνη πάνω τους είναι, απλώς είναι σύνοδο με τον ουρανό που είναι λίγο κρυκτικός ο ουρανός, πώς λέμε, ουρανοκατέβατο. Α, πολύ ουρανό. Και ψάχνει και τον υδραυλικό. Λίγο προσοχή στα υδραυλικά, σε θέματα σπιτιού, κάποιες αλλαγές, λίγο νευράκια με τον σύντροφο, προσοχή. Ωραία, μακριά, μακριά από το ζώδιο, από ερωτικό ειδήλιο από εμάς. Όχι, εντάξει, εντάξει. Καλά. Αφού αυτή η εβδομάδα είναι επικίνδυνη, βρε Φέη μωράκι. Δεν είναι πολύ επικίνδυνη. Καλά. Είναι λίγο προσοχή να δώσουμε. Καλά, μωράκι. Καλά, 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 μωράκι μου, εντάξει. Πάμε στους κρυούς να δούμε τι γίνεται. Οι κρύοι, έντονη ενεργητικότητα θα έχετε, αγαπημένα μου κρυαράκια. Σας απασχολεί πάρα πολύ το οικονομικό όφελος από τρίτους, τα έσοδα τα ξαφνικά. Ξαφνικά κέρδη θα έχετε, κρυαράκια μου. Μια συνεργασία θα σας αγχώσει λίγο, αλλά θα βρείτε τη χρυσή τομή και θα τα καταφέρετε. Ένα ερωτικό πάθος έτσι με το τέρι σας, αφού η Αφροδίτη είναι ακόμα στο Σκορπιό και ευνοεί πάρα πολύ. Ναι. Γενικά, μια χαρά τα κρυαράκια θα πάνε. Ο Άρης είναι απέναντί τους, αλλά είναι στο ζώδιο του ζύγου. Εντάξει, δεν βλέπω πολύ. Δεν βλέπω καυγαδάκια. Θα είναι κάπου. Εντάξει. Ψήλο γκρινίτσες, έτσι. Καλά, φιλμουράκι, βασικά να σου πω ότι το προηγούμενο που είπες δεν τα άκουσα για αυτό το. Ποιο ζώδιο είμαστε, οι κρύοι. Α. Ναι, στο πρώτο ζώδιο. Μάλιστα. Ακόμα στο πρώτο ζώδιο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πάμε στον Ταύρο. Α. Ναι. Ο Ταύρος λοιπόν θα έχει τη Σελήνη στον Ταύρο λοιπόν σήμερα και αύριο. Και θα είναι λίγο έντονο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή θα είναι λίγο έντονο. Θα θέλετε έτσι πολύ να σας αγαπάνε, θα θέλετε πάρα πολύ ενέργεια από τους άλλους, να σας ανεβάζουν λίγο, θα έχετε κάποιες κυκλοθυμίες στα ταυράκια, λίγο προσοχή. Θα περάσετε όμορφα, αλλά λίγο προσοχή στο σπίτι, λίγο κυκλοθυμία με τον σύντροφο, έτσι όσοι είστε σε γάμο δεσμευμένοι, λίγο προσοχή. Θα σας κάνει τα χατήρια όμως το τέρι σας, αρκετά καλό αυτό, έτσι, πάρα πολύ καλό. Αλλιώς, σκούνα που σε κούνα. Αλλιώς, οι Ταύροι είναι πεισματάριδες. Η εργασία λίγο τους κουράζει τώρα. Θα έχουν πάρα πολύ, έτσι, λίγο άγχος, λίγο, γιατί είναι τελειομανείς οι Ταύροι. Και θα θέλουν να τα κάνουν όλα τέλεια. Κοίταξε, Φέη μωράκι, ναι. Ό,τι υπάρχει στο ζωδιακό κύκλο και πλανήτη και οροσκόπη, τα πάντα, και κατέχουν πάνω από το κεφάλι τους αυτό το στέμα του κέρατου, ναι. Είναι όλοι, μα όλοι... Τι έλεγες ότι είναι? Οι Ταύροι, ναι. Πεισματάριδες. Όλοι οι πεισματάριδες είμαστε, γιατί και εγώ... Έτσι, και εγώ καιρή το έχω αυτό. Είμαστε, πεισματοχή, να ανέβουμε στην κορυφή, δηλαδή το έχουν αυτό οι εγώ καιρή. Ναι, το έχουν. Ναι. Και οι Ταύροι το έχουν. Και οι Ταύροι. Μα δεν έχουν και κέρατα. Οι κρύοι είναι οι κρύοι, και το ζώδιο το οποίο ο κρυός, ο Ταύρος και το εγώ καιρός δεν έχουν κέρατα. Μονίμως. Έτσι. Πάμε στα διδυμάκια. Λοιπόν, έχετε έντονη ανάγκη από ξεκούραση, διδυμάκια. Η Σελήνη στον Ταύρο, στο 12ο οίκο. Θέλετε σωματική και πνευματική ξεκούραση. Χαλαρώστε, ηρεμήστε με μουσική, με διαλογισμό, ό,τι θέλετε. Τα ερωτικά σας είναι αρκετά καλά, αφού ο Άρης στο ζυγό ευνοεί τα φλερτ πάρα πολύ, τις γνωριμίες. Και θα έχετε και κάποιες νέες προτάσεις για θέματα καριέρας, για θέματα συνεργασιών. Πάμε στους καρκίνους. Νέα δεδομένα σε θέματα σπιτιού, οικογένειας, κάποιες αλλαγές σε θέματα σπιτιού, κάποιες αλλαγές στο σπίτι θα θέλετε να κάνετε. Οι φίλοι αρκετά σημαντικοί τώρα, θα βοηθήσουν τα σχέδιά σας. Λίγο προσοχή, κάποιες διαφωνίες με κάποιο άτομο του φιλικού κύκλου, το οποίο θα ξεπεραστεί.
Και να πούμε ότι ο Ερμής θα είναι ανάδρομος στο ζώδιο του ζυγού, θα επηρεάσει καρκίνους, ζυγούς, κρυούς, εγώκερους. Λίγο προσοχή το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο. Mm-hmm. Οι λέοντες τώρα. Πρώτο πλάνο τα επαγγελματικά του σχέδια. Η δημιουργικότητα, αλλαγές, νέα ξεκινήματα. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές με αφρομή κάποιο γεγονός, λιονταράκια μου. Εντάξει, θα τα καταφέρετε αρκετά καλά, γιατί σας αρέσει η δουλειά και η δημιουργικότητα. Ερωτικά, λίγο ανησυχείτε για τις σχέσεις σας. Κάποιες έτσι ανησυχίες θα έχετε. Πάμε στους Παρθένους. Λίγο προσοχή σε συμφωνίες, σε επαγγελματικά σχέδια. Ψάξτε λίγο τα μικρά γράμματα, μην κλείσετε ακόμη συμφωνίες, μην υπογράψετε. Θα έχετε επιτυχία όμως σε θέμα σχέσεων με το τέρι σας, με το σύντροφο, mm-hmm. είστε ελεύθεροι, θα κάνετε γνωριμίες. Ξέρεις, ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι περλίτσες που σε κοσμούν. Πού τα βρίσκεις, είσαι μία κινητή μπιζουτιέρα. Τρελαίνομαι. Αλλά σήμερα ναι, έβαλα αυτό. Καλέ, σήμερα έβαλες. Είπα να βάλω αυτό. Και μια κορώνα. Έβαλες λέω, αυτό. Να γίνω... Έβαλες το άλλο. Είσαι, δηλαδή, τι να σου πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως αποκάλεσα. Ναι. Κινητή μπιζουτιέρα. Μπιζουτιέρα σήμερα. Κανόνισε μη σε κλέψει κανείς. Κομματάκια μου, όχι. Μη σε κλέψει. Ναι, καρδούλα μου. Ναι, ναι, μωρό μου. Γεια. Πάμε στους ζυγούς. Ναι. Θα νιώθουν την ανάγκη να κάνουν δημιουργικά πράγματα. Να λάμψουν. Θα είναι και ο Άρης το ζυγό mm-hmm. Του πρώτου δεκαημέρου, που τους οθεί λίγο να κάνουν κάποια ξεκινήματα. Mm-hmm. Θέλετε να ικανοποιήσετε τα θέλω σας, δηλαδή θα βρείτε τρόπο και θα καταφέρετε να τακτοποιήσετε ό,τι είχατε τόσο καιρό βάλει στο μυαλό σας, θα το κάνετε τώρα, ζυγάκια μου. Εντάξει, ο Ερμής θα είναι ανάδρομος από αύριο, 25-26 του μήνα, mm-hmm. μπαίνει ανάδρομος. Όμως θα πάρετε την επιβράβευση που ζητάτε. Αυτό είναι καλό. Σκορπιοί, οι σχέσεις πάρα πολύ σημαντικές. Θα έχετε υποστήριξη από συνεργασίες, από τον σύντροφό σας, ανανέωση με άτομα που έχετε να δείτε καιρό, λίγο η ζήλια και η κτητικότητα, λίγο προσοχή. Να αποφύγετε, σκορπιοί μου, είστε λίγο κτητικοί, το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, λίγο προσοχή σε αυτό. Και ένα παρασκήνιο, οι σκορπιοί. Έτσι, γιατί ο Άρης είναι στο ζυγό στο 12ο οίκο, λίγο προσοχή τα παρασκήνια, θα μάθετε κάποια πράγματα. Τοξότες. Επαγγελματική ανησυχία. Πολύ έντονη. Θέλετε να καταφέρετε πράγματα, να πάρετε την επιβεβαίωση από τους ανωτέρους σας. Προσοχή, μην δείξετε εμπιστοσύνη σε ένα άτομο που δεν γνωρίζετε καλά. Η αισθηματική σας ζωή θα μπει σε μία νέα βάση. Από φιλικό κύκλο ενδέχεται μία καλή γνωριμία. Πάμε στους εγώκερους. Ναι. Η επικοινωνία με φίλους πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζεστε ή παίρνετε συμβουλές για προσωπικά θέματα τώρα. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσεις, ας πούμε, κάτι. Ρωτήσεις για προσωπικά θέματα, να πάρεις μια συμβουλή από ένα φίλο. Κάτι Κάικα. Να σου πει. Ναι. Γιατί. Για προσωπικά θέματα. Γιατί όλοι οι φίλοι μου, Φέη Μωράκη, θέλουν να με δεσμεύσουν. Α, ορίστε. Όχι, άνθρωποι. Μήπως έχουν κανέναν. Και ναι. Έχουνε. Να, όχι να έναν. Να σε παρακαλώ, προσβάλλεις. Να τα, σε παρακαλώ. Βρίσκεις εκεί. 100%. Λεγάμενους. Καβαλιέρους. Ναι, γνωριμίες. Θα σου κάνουν πολλές γνωριμίες, δεν ξέρω. Κάτι γνωριμίες βλέπω εδώ. Μέσα από φίλους, δηλαδή, από ο εγώκερος. Από φιλικό κύκλο. Ευνοείται πολύ. Α. Ναι. Εργασιακά βλέπεις κάτι. Εργασιακά ευνοείσαι του πρώτου δεκαημέρου, ναι. Ναι. Μην βιάζεσαι να αποφασίσεις για θέματα καριέρας. Θα έρθει και μια νέα καλή πρόταση. Δηλαδή, μπορεί να είναι δύο προτάσεις. Δύο. Ναι, προτάσεις βλέπω. Πολλές προτάσεις. Πολλές προτάσεις. Mm-hmm. Είναι μεγάλη η πόρτα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Επιτυχία, καταξίωση. Ωραία, πολύ αυτά καλά. Είναι χαρούμενα νέα, βρε Φέη Μωράκη, για τον εγώ. Έτσι, τι μας βάζεις εκεί. Τα φλερ μπροστά. Εντάξει, και πίσω τα εργασιακά. Άσε λίγο τα φλερ, κοίτα λίγο ναι. Όχι, μονίμως τα έχω αφημένα εγώ τα φλερ, το ξέρεις. Σιγά σιγά. Ναι, αργότερα. Έχω καιρό ακόμα. Έχεις καιρό, μικρή είσαι ακόμα. Μπράβο, Φέη Μωράκη, το κορίτσι μου. Δώστε μου 10 λεπτά ακόμα. Για συνέχισε, Φέη Μωράκη. Πάμε στους σύντροφους, λοιπόν. Επιτυχία για οικονομικά έσοδα, ωφέλη ξαφνικά, θα δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας, έτσι, θα είστε πάρα πολύ καλά, υδροχόοι μου. Λίγο κρατήστε κρυφά τα σχέδιά σας, γιατί κάποιοι έχετε κάποιες αντιζηλίες στο επαγγελματικό χώρο. Οι αλλαγές στον αισθηματικό τομέα λίγο θα σας αναστατώσουν, mm-hmm. αλλά εσείς έχετε, είναι πανέξυπνοι οι υδροχόοι, οπότε βρίσκουν λύση, δεν χαμπαριάζουν και πολύ, είναι
power. Θέλω να μου πεις μόλις τελειώσει ποιο είναι το πιο έξυπνο ζώδιο. Η υδροχόη είναι πολύ και ποιο είναι και το πιο ευαίσθητο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Ωραία. Οπότε η υδροχόη, κάποιες αλλαγές στο σπίτι, λίγο προσοχή, κάποιες εντασούλες, λίγο προσοχή. Ιχθύς, δείξτε συναισθήματα και εκφράστε ό,τι νιώθετε στον σύντροφο, στους αγαπημένους φίλους σας, εκφράστε το, γιατί είστε λίγο κλειστοί, ψαράκια μου. Η Πανσέληζος που πέρασε στο ζώδιό σας, ναι. Βέβαια. Είναι φύς, είναι φύς. Και έφερε μια ολοκλήρωση αγάπης ή μια ολοκλήρωση συνεργασίας. Η Πανσέληνος, λοιπόν, αυτή που πέρασε, μια έτσι, σε βάθος, ψάξτε σε βάθος. Το τι σκέφτεται η σχέση σας, το τι σκέφτονται οι φίλοι σας. Δηλαδή, θα δείτε τώρα αληθινά στα μάτια των άλλων τι σκέφτονται για εσάς. Ωραία. Θέλω να μου δώσεις και ένα τηλέφωνο επ' ευκαιρίας τώρα που ναι. Πώς μπορεί να σε βρει κάποιος. Ωραία. Στο 6938-12-12-42 και στο Facebook Φέη Μωράκη. Τι έκανα. Όχι, το λες πάρα πολύ ωραία. Έχω νάζει, τι να κάνω, καρκινάκι. Κοίταξε, μωράκι γλυκό της αστρολογίας. Θέλω να μου πεις, ποιο είναι το πιο έξυπνο ζώδια. 17 είναι τα ζώδια. 12 είναι τα ζώδια. Α, σαν μπάσκετ. 12, ναι. Το μπάσκετ, πόσους έχει το μπάσκετ. Δεν ξέρω. Το ποδόσφαιρο έχει 13, ξέρω. Το ποδόσφαιρο έχει... Έτσι. Μαζί με τον... Πόσους έχει. 11. 11. Μαζί με τον μεσαίο. Ναι, μάλλον. Είναι δεν ξέρω, παιδιά. Κάτσε μισό λεπτάκι, Φέη Μωράκη. Είναι ο αμπάκο αριστερός, είναι ο αμπάκο δεξής και είναι και ο κέντρος. Ναι. Ε? Ναι. Κάπως έτσι, δεν τα ξέρω καλά. Ωραία. Οπότε έχουμε 12 ζώδια. Από αυτά τα 12 ζώδια, θέλω παρακαλώ πολύ να μου πεις ποιο είναι το πιο έξυπνο, το πιο ευαίσθητο. Ναι, αναλόγως βέβαια και τον οροσκόπο, έτσι. Ναι, εντάξει. Τώρα λίγο. Τα λέμε πολύ επιγραμματικά. Ναι. Εδώ υπάρχει, αυτό συζητάγαμε πριν και με τη Φέη μου, πόσο μεγάλη επιστήμη είναι γύρω από τα άστρα. Ναι. Πρέπει να ξέρεις καλά μαθηματικά. Είσαι καλή, πάρα πολύ. Στα μαθηματικά. Και μαθηματικά, ναι, βέβαια. Πολύ διάβασμα στην αριστούχα. Είναι πάρα πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη η αστρολογία. Είναι πολύ αστρολογία δύσκολη. Και είναι και ολόκληρη τέχνη. Δεν είναι μόνο δηλαδή έτσι. Το να πούμε κάποια χαρακτηριστικά. Αυτό ναι. Απλά το τονίζω. Πρέπει να σ' αρέσει να την επειδή υπάρχει κόσμος που όντως το παρακολουθεί, τα αγαπάει ναι, πολύ, ναι, πολύ. Και άλλοι είναι κάποιοι που δεν. Έλα, ναι. Μωρέ, τα ξεπερνάνε έτσι. Ναι. Για αυτούς λοιπόν που δεν τα πολυπιστεύουν, εγώ σας λέω ότι έχει προηγηθεί ολόκληρη επιστήμη. Ποιο σίγουρα. Είναι το πιο έξυπνο ζώδιο. Η υδροχό είναι πολύ έξυπνη. Η δίδυμη, λόγω του Ερμή. Έτσι, πολύ έξυπνα ζώδια. Και η Παρθένη. Έτσι. Ναι. Η εγώκερη τι είναι. Λοιπόν, η εγώκερη είναι πολύ οργανωτική, συντηρητική κάποιες φορές, αλλά και θέλουν να φτάσουν την κορυφή. Είμαστε. Έτσι. Είμαστε της κορυφής. Ναι. Εγώ είμαι και κρύβουν την ευαισθησία τους λίγο. Ναι. Και να σου πω και κάτι για τον εγώκερο. Ναι. Είμαστε και της μαθηματικής ακρίβειας. Σίγουρα. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει κάνεις και λογίστρια. Είναι και οι πιο καλοί λογιστές. Όχι, εγώ έχω, ναι. Έχω τελειώσει τα αλήθεια. Μπράβο. Ναι, είναι δεν ξέρω να κάνω ισολογισμούς, αλλά έχω ναι, τελειώσει, ναι, ναι, δεν έχει καμία όντως, σημασία. Όντως. Λοιπόν, άκου Φέη Μωράκη, ναι. Να σου πω κάτι αγγελική. Μαζί με τη Φέη Μωράκη, παρόλο που δεν έχεις παιδάκι, όμως φίλες σου, γνωστές σου, συγγενικά σου πρόσωπα ήθελα να πω, έχουν μικρά παιδιά μέσα στο σπίτι. Θέλω τώρα να απευθυνθώ στο κοινό. Μόλις ρίξω την μπάσα, Αγγελική, ναι. Θα χαιρέτησω την γλυκιά μου Φέη. Ναι, θέλω ναι. Λοιπόν να πω ότι το επόμενο θέμα είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα για εμάς τις μανούλες. Γιατί προσέξτε, όταν ένα παιδί θέλει να απογαλακτιστεί, γιατί τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα παιδιά κοιμούνται στα γνωστά λικνάκια, στις κουνίτσες, δίπλα στο μαμά του και στο μπαμπά του, στο γονέα του, για να νιώθουν έτσι αυτή την ασφάλεια και αυτό που λέμε και την ανάσα της μαμάς, τη μητρική και την πατρική. Τώρα, θέλω να σας πω λοιπόν γονείς ότι μόλις σιγά σιγά αρχίζει το παιδί, γιατί το παιδί όταν πάει περίπου 2 ετών, είναι η πρώτη του εφηβεία. Αυτό το διάβασα μετά από μια μεγάλη έτσι έρευνα που έγινε. Τι όμως πρέπει να γίνει. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να απογαλακτίζεται από το εγκρεβατοκάμαρα των γονιών, γιατί αποξενώνεται και το ζευγάρι, να το πούμε αυτό, όταν έχουν ένα παιδί ανάμεσά τους. Δεν είναι βάρος το παιδί, αλλά καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Οπότε, υπόπιθουν το του έχει δημιουργήσει στην κυρολεξία τα ονειρεμένα δωμάτια. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα στα μικρά αγγελούδια μας να έχουν το δικό τους χώρο με ασφάλεια, αλλά και να έχουν και ονειρικό ύπνο. Τι θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να πω. Και την κούνια και το κρεβάτι που είναι σπιτάκι, το έχω διαλέξει από τα ονειρεμένα δωμάτια της κόρης μου.
πραγματικά μπορεί το πρώτο μικρό χρονικό διάστημα από την κούνια, το μεταβατικό στάδιο, που είναι και για τον ενήλικα, να σας πω την αλήθεια μου αυτό. Γιατί όταν αλλάζει περιβάλλον, εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσαρμογή. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα παιδί. Όμως με τον τρόπο αυτό που διαρρύθμισα το δωμάτιο της κόρης μου και διάλεξα για την ακρίβεια τα Montessori, έτσι λέγονται, αν τα κάνω λάθος συγχωρέστε με, θα τα δείτε και στο βίντεο, είναι σπιτάκι κρεβατάκι, ένα φανταστικό σπιτάκι με χρώματα πολύ ωραία και αρμονικά, δηλαδή εγώ διάλεξα το γκρι με το κουφετί και το λευκό. Έκανα λοιπόν και το ανάλογο στήσιμο. Πιστέψτε με ότι τώρα η κόρη μου έχει αρχίσει και με διώχνει από το δωμάτιο, γιατί νιώθει εκεί πέρα ότι είναι το βασίλειό της. Τα ονειρεμένα λοιπόν δωμάτια σου δίνουν τη δυνατότητα το μικρό σου παιδάκι, που πρέπει να έχει το δικό του χώρο ούτως ή άλλως, γιατί μεθαύριο θα φέρνει και τους φίλους του, να πάει με ασφάλεια στο δωμάτιό του και να νιώσει ένα... πώς να το περιγράψω, βρε φίλε μωράκι μου τώρα αυτό, να νιώσει ότι είναι πάνω σε ένα σύννεφο. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί τα ονειρεμένα δωμάτια αυτό προσπαθούν να κάνουν. Με ανάλογα τι θέλεις να διαλέξεις τα αρεσκία σου. Έχει, να πω καταρχήν τι έχει. Εκτός ότι μπορείτε να επισκεφτείτε όλα τα size και τα site και όλα τα social media από τα ονειρεμένα δωμάτια πληκτρολογώντας στα ελληνικά, θέλω να σας πω ότι εκεί πέρα θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλη γκάμα και ποικιλία από λυκνάκια, κούνιες, εφηβικά κρεβάτια, κρεβάτια, όπως σας είπα, σπιτάκια, κρεβάτια σε στυλ ποδοσφαίρου, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, σας λέω, θα τα δείτε καρέ-καρέ όλα στο βίντεο. Επίσης, έχουν κρεβάτια που είναι σε αυτοκίνητα, σε πειρατικά καράβια, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς για να έχεις ένα ονειρεμένο δωμάτιο του μικρού σου και της μικρής σου. Πόπι Φουντοτού, με πολύ αγάπη, αυτό το βίντεο είναι για όλες εμάς τις μανούλες που θέλουμε το καλύτερο δώρο για τα παιδιά μας και δεν είναι άλλο από το να έχουμε ένα ωραίο διαρρυθμισμένο δωμάτιο. Να πω όμως ότι έχει και όλα τα σετ περιλαμβάνει, είτε γραφείο ή μπορεί να τα πάρεις και μόνα τους, να το πω και αυτό, Αγγελική μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οικονομικές τιμές, επίσης γίνεται η μεταφορά δωρεάν και είσαστε όλοι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι. Ονειρεμένα λοιπόν δωμάτια, απολαύστε τώρα το βίντεο και επιστρέφω εδώ πέρα με το φίλο μου τον Παναγιώτη, το Ψά, Παναγιώτης Ψάς, Nail Artist, που θα μας δείξει τα νέα προϊόντα του για εσάς που σας ενδιαφέρει να έχετε όμορφα άκρα. Φέι μωράκι, τα λέω ωραία. Τέλεια μωρό μου, τέλεια. Τα λέω. Φέι μωράκι, πάμε να δούμε τα... Έχει και εφηβικά κρεβάτια. Ναι. Έχει και πάμε καρδούλα μου να δούμε, βεβαίως. Με USB. Α, τέλεια. Αμέ. Μια χαρά. Τα πάντα έχει. Τα πάντα. Σοβαρά. Εσένα σε έχω φανταστεί πολύ αυτό ωραία. Με την κουνουπιέρα. Έτσι. Πώς μου αρέσουν αυτά. Το ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο και εδώ πέρα ερχόμαστε με το γλυκό μου, το φίλο μου και προσωπικό μου nail artist, Παναγιώτης Ψάς. Πήγαμε. I'm not the one who's always right.
Για τον πιο όμορφο και γλυκό σας ύπνο, μία είναι η λύση. Εδώ στο Κερατσίνι θα βρούμε το κατάστημα Ονειρεμένα Δωμάτια. Ονειρεμένα δωμάτια τι σημαίνει? Θεματικά δωμάτια. Στυλιζαριζά τα δωμάτια με τα δικά σου κρεβατάκια και όχι μόνο. Γεια σου, Ποπάκι μου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ήρθατε στο κατάστημά μας. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, διότι έχεις κάνει μια καινοτομία μοναδική. Έχεις συντελέσει πάρα πολλά σε μένα. Στα μικρά μας αγγελούδια να μπορούν σε κάποια πιο μεγάλη ηλικία να απογαλακτιστούν από τη μαμά και τον μπαμπά, συν να κοιμούνται όμορφα και αναπαυτικά, μικρά και μεγάλα. Σωστά, πολύ σωστά. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή για να μην μπερδεύω τον κόσμο και να αρχίζω Βεβαίως. Έτσι σιγά σιγά να τα ξεχωρίζουμε. Βεβαίως. Τι σημαίνει ονειρεμένα δωμάτια? Ονειρεμένα δωμάτια είναι το κατάστημα που θα σας βοηθήσει με πολύ υπομονή, με πολύ αγάπη προς τα παιδιά μας, να δώσουμε μία λύση έτσι ώστε να απογαλακτιστούν από το γονέα, να κοιμηθούν άνετα και όμορφα στο χώρο τους, και αυτή η επιλογή μας δίνεται με τα θεματικά δωμάτια. Αυτοκίνητα κρεβάτια, καράβια, ποδοσφαιρικό, κρεβάτια με τσουλήθρα, σπιτάκια, τα νιου Μοντεσόρι που στηρίζονται σε συγκεκριμένη φιλοσοφία. Μας βοηθούν τα παιδιά να έχουν έναν πολύ όμορφο ύπνο, να διασφαλίζεται η αυτονομία τους ευχάριστα, και το αναζητούμε. Αναζητούμε το παιδί, αναζητούμε την συνέβρεση της οικογένειας στο κατάστημά μας, να δώσουμε χρόνο και λύση και στο γονέα, αλλά και την ιδανική πρόταση που αρμόζει σε κάθε παιδί για να εκφραστεί μέσα από το παιδικό δωμάτιο, να νιώσει όμορφα, να μπορέσει να διαβάσει σε κάποια γωνία του σπιτιού που θα είναι φωτεινή, να εξοικονομήσουμε χώρους με κρεβάτια με αποθηκευτικό χώρο, έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε δεύτερο συρτάρι και να έχουμε δεύτερο κρεβάτι ή να το χρησιμοποιήσουμε σαν αποθηκευτικό χώρο. Είναι οικονομικά τα ονειρεμένα δωμάτια για όλη την τσέπη του κάθε Έλληνα και του κάθε καταναλωτή. Οι πριγκίπισσες μας έχουν μεγάλες επιλογές για να επιλέξουν το δωμάτιο που θα ανταποκριθούν και θα τους αρέσει. Τον έφηβό μας με Bluetooth, USB θύρες, να μπορούν να ακούν, να αγαπαίνουν τη μουσική. Κάνουμε ένα φουλ ονειρεμένο δωμάτιο για ονειρεμένο ύπνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ποπάκι μου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορίτσια μου, γλυκά μου κορίτσια, η στήλη που σας ενδιαφέρει και η στήλη που μας ενδιαφέρει όλους εδώ, γιατί χωρίς περιποιημένα άκρα δεν γίνεται να κυκλοφορούμε, Παναγιώτη. Δεν γίνεται. Σας. Κοντά μας, χαμός έγινε στα social media. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμός έγινε, εγώ πρέπει να το πω αυτό, ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Όλες και εσένα τεχνήτριες... ειδικά για αυτή την πρόσκληση. Όχι, πραγματικά. Ας τις ευχαριστήσεις για μένα, γιατί εγώ σε ευχαριστώ που μου σώσες τα χέρια μου. Καταρχήν, θα τα πούμε ένα-ένα. Παναγιώτης, λοιπόν, ψάς. Την προηγούμενη εβδομάδα σε είχαμε καλεσμένο σαν προσωπικότητα. Ναι. Όμως, επειδή είδαμε ότι υπήρχε πάρα πολύ έτσι, θετική ενέργεια. Πολύ λάω, ρε παιδάκι μου. Και όπως ακριβώς το έχεις υποσχεθεί και στα κορίτσια σου, σου φέρα εγώ τα καμάρια μου. Τα, καμάρια τα προϊόντα μου. Πολύ χαμός όμως, με τις τεχνίτρες, δηλαδή τις συμβουλές σου, τις θέλουνε, θέλουν τα καλά υλικά. Πάντοτε. Και για να υπάρχει ένα ωραίο αποτέλεσμα, πάντα πρέπει να εμπιστευόμαστε τα καλά υλικά. Ο Παναγιώτης λοιπόν ψάς, έτσι για να τα ξαναπώ άλλη μία, ξεκίνησε ως τεχνίτης nail artist. Αυτή τη στιγμή είναι ιδιοκτήτης σχολάρχης. Ακριβώς. Στη Δάφνη, σε έναν εξαιρετικό χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Με πάρα πολύ καλά παιδιά, με φίτηση που βγαίνεις επαγγελματίας στην αγορά. Ακριβώς. Με προσιτές τιμές. Ναι. Όμως, εφόσον έχεις όλη αυτή τη σταδιοδρομία, έχεις κάνει πλέον και τη δική σου εταιρεία. Ακριβώς. Είναι τα καμάρια μου, είναι τα παιδιά μου πρώτα απ' όλα. Ιδίως το ακριλικό που
Είμαι τεχνίτης 18 χρόνια δουλεύοντας ακριλικό και είχα πια τη χαρά να βγάλω κι εγώ τη δική μου σειρά προϊόντων για τεχνητά νύχια. Με αυτά τα προϊόντα φτιάξαμε και τα δικά σου νύχια. Θέλω, Αγγελική μου, τώρα να δείξετε λίγο το πλάνο που επισκέφτηκα το χώρο του, γιατί εγώ τη λέω αυτό και κάνω. Είχα αρκετά, και εμείς όλες το κάνουμε, που τραβάμε πολλές φορές και τα νύχια μας, τα τεχνητά με τα δόντια. Έτσι λοιπόν ακριβώς κι εγώ, ξαφνικά παίρνω τον Παναγιώτη και του λέω «Σώσε το απόλυτο τίποτα σε βασίλισσα του νυχιού». Και να ξέρεις ότι ενώ έχω πάψει να κάνω νύχια σε πελάτησες... Το κάνεις μόνο για μένα, το ξέρω. Το κάνω μόνο για σένα, για να το ζήσεις κι εσύ, να δεις τι Αγγελική, είναι αυτά θες τα να προϊόντα. Αγγελική, να μου κάνεις, καλά το έχουμε και κοντινό, στο πλάνο. Κοντινό, κοντινό. Πάρα πολύ κοντινό. Εδώ να πω λοιπόν, επειδή για να βγει το ωραίο αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα προϊόντα. Πώς λέγονται τα προϊόντα μας? Golden Nails. Είναι όντως τα... golden, δηλαδή είναι πιο όντως... golden δεν πάει. Πιο golden δεν πάει. Πραγματικά μελέτησα την καλύτερη ποιότητα που μπορούσε να βρεθεί μέσα σε εργοστάσια, μελετώντας με τους χημικούς, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με την χημεία της ομορφιάς. Α, ναι, ναι, γιατί, Παναγιώτη μου, συγγνώμη, επειδή εσύ δούλευες πολύ. Πριν ξεκινήσεις τη διδασκαλία σου, να είσαι και σχολάρχης και ασχολείσαι με τα τεχνητά νύχια, είναι το must σε σένα. Ναι. Λοιπόν, εσύ δοκίμαζες προϊόντα, χωρίς να αποποιούμε άλλες εταιρείες, έτσι, όχι, βέβαια, προς Θεού. Φαντάζομαι ότι δοκίμαζες και έβλεπες ότι δεν σε ικανοποιούσαν τα αποτελέσματα και έτσι πήρες την απόφαση, επειδή εσύ το δουλεύεις. Ακριβώς. Και σαν εκπαιδευτής έπρεπε να απολογηθώ για ελλείψεις ή σφάλματα άλλων προϊόντων. Ξεκίνησα μέσα από αυτό, ψάχνοντας να δω ποια είναι τα χημικά που υπάρχουν μέσα στα προϊόντα, από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Φαντάσου ότι το ακριλικό, ενώ όλοι το γνωρίζουν τώρα, το ακριλικό γεννήθηκε το 1952 από έναν κύριο που λέγεται Fred Slack. Αυτό πολύ λίγοι τεχνίτες το γνωρίζουν, εγώ το διδάσκω αυτό στη σχολή για να το γνωρίζουν οι τεχνίτριες, και προέρχεται από τα δόντια προς τα νύχια. Από την οδοντοτεχνία προς τα νύχια. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε έναν ολόκληρο κατάλογο, βεντάλια, πώς θες να το πω. Ναι, θα το λέγαμε βιβλίο. Ένα βιβλίο από την βιβλιοθήκη τη μεγάλη που έχεις. Εδώ μου φέρες... Αυτά είναι τα τελευταία. Αυτή ήταν από την καραντίνα και έπειτα, όπου έκατσα κι εγώ στο σπίτι μου, δουλεύοντας όλα αυτά τα προϊόντα. Με αυτά τα προϊόντα, λοιπόν, έχουν να φτιαχτεί αυτά τα σχέδια. Ναι. Κοπέλες, λοιπόν, ήδη τεχνίτριες στην αγορά εργασίας, επειδή πολλές είναι που ψάχνουν καλά προϊόντα. Ναι, και είναι ψάχνουν το βασικό, καλά είναι προϊόντα, το α και το καλά μέγα. Σεμινάρια, καλές σχολές, πράγματα που να στέκουν στην πελάτησα επάνω, να στέκεται στον νύχι. Σαφώς, εμείς προχωράμε και στην παραπέρα τέχνη, στο haute couture που λέμε, στα νύχια. Pardon? Δηλαδή, στο τι να πάμε το... σε διαγωνισμούς, στο να μάθουμε πώς να κάνουμε extreme nail art, πώς να αναδειχθεί το ταλέντο της κάθε τεχνίτριας, γιατί δεν είναι μόνο κάνω ένα γαλλικό ή κάνω ένα κόκκινο και εδώ τελειώνει η ζωή μου. Όχι, μπορεί να προχωρήσει μία κοπέλα πάρα μα νομίζω πάρα ότι πολύ. Αυτό δεν σταματάει η τέχνη του nail artist. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Ναι. Γιατί να προτιμήσουμε τα προϊόντα Golden Nails? Πρώτα απ' όλα απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες. Ουσιαστικά δεν προμηθεύω την αγορά της λιανικής για οποιαδήποτε κοπέλα, γιατί θέλω να είναι πολύ εξειδικευμένα τα χέρια που θα χρησιμοποιήσουν τα δικά μου προϊόντα. Είσαι πολύ αυστηρός. Γι' αυτό θέλω όπου πηγαίνετε, κορίτσια, να φτιάχνετε τα νύχια σας, είτε σε στούντιο, είτε σε κομμωτήριο, είτε σε ένα οποιοδήποτε χώρο, να ζητήσετε τα προϊόντα της Golden Nails και θα δείτε μεγάλη διαφορά στα χέρια σας. Σαφέστατα, εγώ θα μιλήσω τώρα από προσωπική μου πείρα. Εγώ τόσο μακρύ το νύχι μου δεν το έχω αφήσει ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή είναι, πώς να σου πω, λίγο η μητούλα τσακ εξέχει. Ναι, ναι. Και μόλις είδα την πρώτη στρώση, καταρχήν στρώνονται πάρα πολύ ωραία. Καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε για την εμπειρία 18 χρόνων, αλλά και πέρα από αυτό, βλέπω πόσο ωραίο είναι το υλικό, πόσο ελαφρύ. Σαν πελάτησα, είδες, το αισθάνθηκες αυτό, αυτό το θέλω πράγμα να πάνω πω, σου. Ότι εγώ, για μένα αυτό είναι μακρύ, για άλλη κοπέλα μπορεί να είναι κοντό, okay, αυτό είναι υποκειμενικό, αντικειμενικό, όπως το θέλει κάθε μία της αρεσκίας της. Όμως, δεν σου είπα λιμάρισέ το μου ή να μου το κάνεις με το τροχολουδάκι. Ή κατέβασέ το μου ή το νιώθω βαρύ. Τίποτα. Και λέω, δεν το νιώθω, δηλαδή δεν νιώθω καν ότι... Αυτό είναι, είναι το φυσικό σημαντικό. Μου νύχι, ενώ δεν έχω νύχι. Και ακόμα πιο σημαντικό, το να μάθει μία τεχνίτρια το πώς να τοποθετεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το καλύτερο κομπλιμέντο που μπορεί να της κάνει ένας άνθρωπος είναι
είναι δικά σου αυτά τα νύχια. Το να μην θεωρηθεί ποτέ ότι φοράει κάτι ψεύτικο, ξένο, τεχνητό. Καλέ, είναι και καμπύλη, πολύ ωραία. Και επίσης η τεχνήτρια, αυτό που παίρνει μεγάλη ικανοποίηση, νομίζω, είναι να της λένε γεια στα χέρια σου. Ακριβώς. Θέλω να τα αναλύσουμε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε πια σε αυτό το μαύρο μπουκαλάκι, το πρώτο. Αυτό τι είναι? Το ακριλικό υγρό. Ουσιαστικά το σύστημα του ακριλικού συμπεριλαμβάνει δύο πράγματα. Είναι το υγρό και η πούδρα. Σίγουρα η συσκευασία πάντοτε είναι επιμέλεια δικιά μας. Είναι αυτό που προσδίδει λίγο το κλάς, την έγκλη, το ότι κάτι είναι καλό, ωραίο, όχι, καλέσθητο. Με τη μία. Ναι, με τη μία. Και ότι δεν θέλω ποτέ να δώσω κακή ποιότητα στα χέρια κάποιου ανθρώπου. Εγώ νιώθω μεγάλη ευθύνη το να είμαι πάνω στο δικό σου το χέρι ή της κάθε πελάτης σας. Καταρχήν, πέρα από το αισθητικό κομμάτι, τα υλικά, αν δεν είναι καλά, εγώ το ξέρω, αν δεν είναι καλά μπορεί να κάνουν μεγάλες φθορές. Εγώ δεν θα σας πω ότι αν πάρει λίγο νερό, επειδή έχω πάρει πια μάστερ στα νύχια, δεν θα σας πω μόνο ότι μπορεί να πάθει μύκητα, μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Μεγάλη με ζημιά. Αποτέλεσμα να μην μπορείς να ξανά έχεις όμορφα χέρια. Ακριβώς. Ονιχόληση μπορείς να πάθεις, πάρα πολλές ζημιές, αλλά δεν θα ήθελα να μπούμε στο άσχημο κομμάτι, θα ήθελα να μείνουμε στο ωραίο, το αισθητικό. Μπράβο, στο ωραίο. Αυτό που σε τραβάει να θέλεις να το κάνεις. Ξέρεις τι βλέπω. Καταρχήν, πες μου πώς μπορούμε να προμηθευτούμε τα προϊόντα σου. Στο psasnails.gr είναι το e-shop ή στο 2110-129-729. Εκεί η γραμματεία, η Άτζελά μας, οφείλω να το τα πω. Φυλάκια, τα φυλάκια μου στο κορίτσι μου, είσαστε μια οικογένεια. Όντως, είμαστε μια πολύ όμορφη ομάδα, μια οικογένεια. Και όταν μπεις μέσα, νιώθεις ότι δεν θες να βγεις. Επίσης, να πω ότι κοριτσιά, κάντε έναν κόπο. Πραγματικά, πραγματικά. Είναι ακριβώς το μετρό της Δάφνης. Δηλαδή, όταν θες, είναι προϊόντα που θα κρατήσουν στην πελάτσα και θα μείνει full ικανοποιημένη. Οπότε, εκεί έχουμε το υγρό, να τα πούμε λίγο περίπου. Και επίσης, σου έχω φέρει σήμερα, εννοείται, και το καινούριο μας παιδάκι που είναι το ημιμόνιμο, λέγεται Glamour. Το είναι πραγματικά Glamour. Η καλύτερη ποιότητα είναι η γερμανική για εμένα, στο συγκεκριμένο προϊόν, και γι' αυτό εμπιστεύτηκα τη Γερμανία για το Glamour. Η Glamour σειρά σιγά σιγά αναβαθμίζεται κάθε εβδομάδα. Έχουμε συν 5 χρώματα. Το έχεις ψάξει πολύ, θυμάμαι έτσι όπως γυρίζαμε από το χώρο του Παναγιώτη μου. Μου έλεγε ότι πόσο παζλ έχει παίξει στο μυαλό του για να βρει όντως τα χρώματα, τη διάρκεια, να μην είναι το μανό νερό. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ βασικό. Να έχει και διάρκεια, να έχει φύ, να γράφει, να έχει χρωστική, να γυαλίζει, να είναι ελαστικό, να μην ραγίζει στα χέρια σου, να μπορεί να αντέξει και το χειμώνα και το καλοκαίρι, γιατί και ο ήλιος και το κρύο παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί είναι ζωντανά επάνω σου, είναι τα φοράς. Ολοζώντανα, ολοζώντανα είναι πάνω μου. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ βασικό στις τεχνήτριες. Διαθέστε κάποιο budget για το νεσεσέρ σας, το βαλιτσάκι σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ δεν σας λέω ότι με τη μία θα βγείτε στην αγορά εργασίας και θα έχετε το πελατολόγιο για να μπορείτε να επενδύσετε, αλλά αν δεν επενδύσεις σωστά και με σωστά προϊόντα και το ήδη υπάρχουν πελατολόγιο, είναι επικίνδυνο να το χάσεις. Φαντάζομαι το λες σαν εισηγητής. Πάρα πολύ. Πλήρως. Γιατί τώρα από πού εμπνεύστηκα, εγώ είδα αυτή τη λίμα. Λοιπόν. Πάρα πολλές λίμες στο εμπόριο. Πάρα θα πω πολλές. Το απλό, που η λίμα τι είναι, το σημαντικότερο εργαλείο για το μήκος, πέρα από τον τρόπο που λιμάρουμε, αν δεν υπάρχει η σωστή, πώς λέγεται αυτό? Διαβάθμιση των κόκκων. Μπράβο, ναι, η σωστή η διαβάθμιση των κόκκων δεν μπορεί να λιμαριστεί, θα αφήσει πολύ μεγάλα κομμάτια, δεν θα γίνει σωστά η τεχνική. Οπότε, και μάλιστα η ποιότητα της λίμας, η οποία είναι από ιαπωνικό χαρτί, να πλένεται, να απολυμαίνεται η λίμα με χημικά απολυμαντικά, με υγρό απολυμαντικό, που είναι αυτό που έχει τη δύναμη να εισχωρήσει μέσα στη λίμα και να σκοτώσει ιούς, μικρόβια, βακτήρια, τα πάντα, μύκητες. Οπότε όλα έχουν μελετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσουν τις τεχνήτριες νυχιών, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να νιώθουν εκείνες ασφαλείς και η πελάτησά τους να είναι μία θεά. Να μην σ' αλλάζουν, ήσυχη, παιδί μου. Να μην σ' αλλάζουν. Ήσυχη. Εγώ ξέρεις τι, ναι, Αγγελική μου, εγώ ξέρεις τι ξέρω να πω.
Ότι τελικά είναι όμως αυτό που λένε ότι πληρώνεις, παίρνεις. Ακριβώς. Πάντοτε. Χωρίς να υποτιμώ, το ξαναλέω, απλά η τσέπη της κάθε τεχνήτριας μπορεί να αγγίζει το τόσο, αλλά άμα θες να αγγίξεις το άλλο τόσο, πρέπει πραγματικά να διαθέσεις και να εμπιστευτείς τους έμπειρους, τους ειδικούς. Και παρόλα αυτά οφείλω να σου πω ότι δεν είμαι ο ακριβότερος ή η υψηλότερη τιμή σε έναν χώρο. Θα το έλεγα μέσα στο επόμενο. Θα είμαι ακριβώς στο μέσα σημείο, οπότε μπορεί κάθε κοπέλα να το προμηθευτεί. Εξυπηρετείς, είσαι για όλες τις τσέπες. Ακριβώς. Είσαι για όλες τις τσέπες. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη, υπάρχουν διάφορες συσκευασίες που εξυπηρετεί την τσέπη της κάθε τεχνήτριας που εγώ θέλει τώρα να δώσει θα τονίσω τώρα κάτι και κάπως έτσι, ας πούμε, θα κλείσω ότι. Κάποια στιγμή είχε έρθει στο χώρο μου μία τεχνήτρια, γιατί κι εγώ πλέον δεν σ' αλλάζω, αυτό είναι, αν προλαβαίνεις, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Αλλά κάπου θα με βολεύει, θα πηγαίνω για ένα καφεδάκι και εκεί θα του λέω, έλα ρε Παναγιωτάκι, κάνει και αυτό το σχεδία και κάνει. Καλά, είσαι μάστερ στα σχεδία. Ευχαριστώ. Αλλά δεν είσαι μόνο, ναι, είναι εμένα η ποιότητα της τέχνης με ενδιαφέρει κυρίως. Γιατί μπορεί να είναι πασαλιμένο τον ήχο και από κάτω να είναι. Να το πω στη λαϊκιστή, μάπα που λένε το καρπούζι. Τι ήθελα να πω. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε έρθει σπίτι μου πριν πάρα πολλά χρόνια ένα κοριτσάκι με το οποίο ήταν καλή. Εγώ το αισθάνθηκα ότι ήταν καλή τεχνήτρια. Και όταν έβγαλε τα προϊόντα στο τραπέζι, τι αντίκρισα, Παναγιώτη μου. Αντίκρισα το ημιμόνιο μου από κατάστημα παιχνιδιών. Ακριβώς. Και δεν ήταν ωραία. Δεν θέλω να κακολογήσω άλλο και τίποτα. Θέλω να σου πω ακόμα ένα τεράστιο ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Επισκεφτείτε όλα τα social media. Μπείτε, κάντε τις αγορές σας. Παναγιώτης, ψάς και θα με θυμηθείτε. Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Αγγελική. Δεν πειράζει και να ξεφεύγουμε λίγο, Αγγελική μου. Έχουμε τόσο ωραία θεματολογία σήμερα. Πάμε σε ένα μίνι διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με το επόμενο θέμα μας, που είναι τέχνη και πολιτισμός. Πάμε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα με τη Γογό. Κάθε Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, στο Epsilon TV. Με θέματα που σας ενδιαφέρουν. Μην το χάσεις, θα χάσεις. Ορισμός μας για σήμερα είναι η Ταβέρνα ο Κρητικός, που κρατάει την παράδοση αλλά έχει και τόσα χρόνια πείρα στο καλό ποιοτικό φαγητό. Γαμοπύλαφο, απάκι κριτικό, καλτσουνάκια, στάκα special, παντσέτα καπνιστή. Έχουμε και τα θαλασσινά μας, μπαγαλιάρο, σκορδαλιά, γαρίδες, λουκάνικο έχουμε από εκεί. Έχουμε ωραία. Να πω ότι μόλις. Δεν έχουμε μόνο κρεατικά και βλέπεις, έτσι είμαι έτοιμη. Ορίστε παρακαλώ να με σερβίρετε. Θα σου βάλω λίγο πιλαφάκι. Βεβαίως, να πιλαφάκι. Να φάει καλά, γευστικά, οικονομικά, καθαρά, ποιοτικά. Εγώ θα περάσω καλά το υπόλοιπο της μέρας μου. Αν θες και εσύ, Ταβέρνα ο Κρητικός στην Ανδιάλη. Πολύ ωραία και
εμείς επιστρέψαμε και σας υποσχέθηκα ότι θα πάμε σε τέχνη και πολιτισμό. Και όταν μιλάμε για τέχνη και πολιτισμό, μιλάμε για τον προσωπικό μου φίλο, πάρα πολλά έτη τώρα, τον Άγγελο Σακέτο, συγγραφέα, στιγουργό, ιστορικό ερευνητή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή κρατάω στα χέρια μου αυτά τα βιβλία. Αυτά τα βιβλία που είμαι σίγουρη ότι λίγο πολύ έχουν πέσει και στα δικά σας τα χέρια. Θέλω λοιπόν να πω, καταρχήν ένα τεράστιο συγχαρητήρια στον φίλο μου Άγγελο Σακέτο και πόσο μεγάλη τιμή μου κάνει σήμερα, γιατί θα παρουσιάσω και το ντοκιμαντέρ με το οποίο λέει όλη τη ζωή του. Είμαι πάρα πολύ λοιπόν συγκινημένη, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που παρότι έχει κινητικά προβλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από μικρό παιδί, είναι τόσο πολύ δραστήριος και αγαπητός. Να πω κάποια από τα βιβλία του, που μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, αλλά κάποια θα έχουν εξαντληθεί, οπότε θα επανακυκλοφορήσουν. Κάποια, προσέξτε με τι σας λέω, γιατί κάνει μέχρι και τόμους. Φάκελος, ελληνικό θέατρο, κυκλοφορήσανε 2 τόμοι. Για τον κλάδο της νίκης, αθλητικό, σας λέω λοιπόν τι είναι το περιεχόμενο κιόλας, έτσι. Υμνώντας τις μουσες, ποιητική συλλογή, πρόσωπο με πρόσωπο και ο Ιησούς Χριστός, ελληνισμός, χριστιανισμός. Θέλω να πω ότι τον Άγγελο Σακέτο τον έχετε δει σε πάρα πολλά τηλεοπτικά παράθυρα. Τον έχετε συναντήσει ούκο λίγες φορές και κυρίως μιλάω για τις παλιότερες γενιές και εσείς που αγαπάτε την τέχνη και τον πολιτισμό, τον ξέρετε όλοι καρέ-καρέ. Για όσους όμως δεν το γνωρίζουν, τι λέτε να πάμε να δούμε το βίντεο. Εγώ σε αυτό το σημείο νιώθω την ανάγκη να του πω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ τον Άγγελο Σακέτο, πέρα ότι το θαυμάζω για τη συγγραφική του τέχνη, το μυαλό του, την ποιητική του τέχνη και ότι λέγεται τέχνη, από πίσω κρύβεται ένα όνομα. Άγγελο Σακέτο. Παρακαλώ πολύ να πέσει το βίντεο. Βεσίνη. Σε αυτό το πανέμορφο χωριό της επαρχίας Καλαβρίτων είδε το φως της ζωής ο Άγγελος Σακέτος, μια χιονισμένη μέρα του Γενάρη του 1950. Έναν από τους μοναδικούς παραδοσιακούς οικισμούς του νομού Αχαΐας, που μπορεί να μην διαθέτει τόσο μεγάλη ιστορία, αλλά αποτελεί μεγάλη τοπογραφική αρχοντιά και ανθρωπιά ζηλευτή μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, όπως αναφέρει με το δικό της γλαφυρό τρόπο η Ελληνίδα δημοσιογράφος Κατερίνα Λιβαθινού. Το Βεσίνη, σύμφωνα με τη γνωστή δημοσιογράφο που ερεύνησε ιστορικούς, γραμματικούς και λογάδες, είναι ελληνόφωνο, καθώς προέρχεται από την αρχαία λέξη βίσα και σημαίνει σύνδεδρο φαράγγι, κοιλάδα, δασωμένη χαράδρα, τόπος βαθύς μεταξύ δύο βουνών, στενή κοιλάδα μεταξύ λόφων πολυδέντρων, πλατιά χαράδρα. Το σπίτι που γεννήθηκα και ας το πατούν οι ξένοι, στοιχιό είναι και με προσκαλεί. «Ψυχή και με προσμένη», θα γράψει κάποτε ο Κωστής Παλαμάς σε ένα ποίημά του. Σε αυτό λοιπόν το σπιτάκι που τα αγκαλιάζουν πλέον οι αγέριδες χειμώνα-καλοκαίρι, γεννήθηκε ο Άγγελος Σακέτος. Σε αυτή την κολυβήθρα, ξεχασμένη σήμερα σε μια απόμερη γωνιά της εκκλησίας του χωριού, ο Άγγελος Σακέτος βαπτίστηκε με το όνομα Αγγελής. Από τότε οι δικοί του δεν το λυσμόνησαν και τήρησαν την ιερή και απαράβατη παράδοση μέχρι σήμερα. Στο γραφικό αυτό χωριουδάκι, ο Παναγιώτης Σακέτος, αγροτικός διανομέας στο επάγγελμα, και η Κανέλα Τζαφυροπούλου Σακέτου θα αποκτήσουν 10 παιδιά. Την Γεωργία και το Βασίλη, που έφυγαν μικρά σαν αγγελούδια, και τα εν ζωή 8 αδέλφια του. Το ένα εξ αυτών, ο Αγγελής, όπως τον φώναζαν στο σπίτι, θα χρειαστεί να τα αποχωριστεί νωρίς. Νωρίς λοιπόν άρχισε και ο νόστος. Η νοσταλγία να γυρίσει σπίτι του, στην οικογένειά του. Κάθε τόσο άνοιγε την κουρτίνα της σκέψης του και έβλεπε δακρύζοντας το χθες. Ας ακούσουμε όμως τι θυμάται για το συγγραφέα μας ο μεγαλύτερος αδελφός του, Ανδρέας Σακέτος. Λοιπόν, ο Άγγελος, για μένα τουλάχιστον, είναι ένα ταλαιπωρημένο παιδί. Ναι. Από
για το λόγο της πάθησης που έπαθε από τα 3 του χρόνια την πολιομελίτιδα. Εκ των πραγμάτων, η κινητικότητά του αυτή τον έκανε να τρέχει στα νοσοκομεία. Αυτό το πράγμα που είχε μέσα του, ρε παιδιά, είχε μια τάση, ναι, να φαίνεται ότι κάτι θέλει μεγάλο να κάνει. Είχε και φιλοδοξία υπέρ. Είχε μια φιλοδοξία μέσα. Ήταν ζωντανός άνθρωπος. Έψαχνε το μετέπειτα. Εγκατέλειπε την παρούσα φάση της ζωής του που ήταν ανάπηρος, ήταν οτιδήποτε, και έψαχνε για κάτι το μεγαλύτερο, κάτι το καλύτερο. Και το βρήκε. Και το βρήκε, λέει ο αδελφός του. Για μένα. Θα συνεχίσει κρύβοντας μέσα του κάποιες λέξεις που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή μιας ολόκληρης ζωής. Και από εκεί ξεκίνησε. Δηλαδή δεύτερη. Δεν μπορούσε καν να σηκωθεί στα πόδια του. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούσε καν να στηριχτεί. Ούτε να στηριχτεί καθόλου. Τίποτα. Με μία λέξη, ο αδελφός του Ανδρέας Σακέτος χαρακτηρίζει τον αδελφό του ήρωα για όλα όσα κατάφερε στη ζωή του και αισθάνεται περήφανος γι' αυτόν. Συγκεκριμένα, όπως θυμούνται οι παλιοί συμμαθητές του, σχεδόν κάθε Σάββατο στο τελευταίο δίωρο, 12 με 2 το μεσημέρι, οι μαθητές της 5ης και 6ης τάξεως του τότε εξαταξίου γυμνασίου μαζεύονταν όλοι μαζί για να ακούσουν την ανάγνωση που θα έκανε στις λογοτεχνικές αναλύσεις του. Από τότε δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει. Ο μικρότερος αδελφός του, Δημήτριος Σακέτος, ο Μίτσιος, όπως τον αποκαλούν ακόμη και σήμερα στην οικογένεια, θυμάται με έκδηλη συγκίνηση τον Άγγελο στο Σιράκοβο, ένα παραδεισένιο καταπράσινο μέρος που, όπως λέει ο συγγραφέας μας, συνομιλείς μοναχά με το Θεό, τα δέντρα και τα πουλιά. Είχε και έχει αρκετά ειδόνια. Έβγαινε το πρωί και τον θυμάμαι να κάθεται στο τραπέζι και να γράφει. Τώρα τι έγραφε, εγώ ήμουν μικρός, δεν... Τον ενέβνεαν τα ειδόνια. Ναι, έγραφε από τότε. Όπως ο ίδιος ο Άγγελος Σακέτος λέει, υπάρχουν κάποια πράγματα που αποτελούν τα δικά του ξοκλήσια. Τα ξοκλήσια της δικής του ψυχής. Αυτά που του έδειξαν το δρόμο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Λοιπόν, τι λέτε τώρα σε αυτό το σημείο όμως, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντική η ζωή μας η καθημερινή και δεν έχουμε πολυτέλεια χρόνου, να επισκεφτούμε όλα τα social media του sol.party, γιατί είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ σε οικονομικές τιμές και προσφορών. Και φυσικά γι' αυτό λέγεται πάρτι, πάρτι τιμών, πάρτι προσφορών που δεν τα βρεις πουθενά αλλού. Θα δούμε το ανάλογο βίντεο, γιατί προσέξτε με να δείτε. Εγώ διάλεξα κάποια από τα προϊόντα, αλλά έχουμε προϊόντα για τον κήπο, για το σπίτι, ένδυσης, για μωράκια, για τα πάντα. Γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ διαδικτυακό, αλλά και τηλεοπτικό, όπως θα έχετε καταλάβει. Πάμε λοιπόν να δούμε το ανάλογο βίντεο και εσείς μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις, γιατί έχουν πάρα πολλές προσφορές, πάρα πολλές προσφορές στα social media και στη σελίδα sol.party. Όμως, με ειδοποιούν από το control. Να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Θέλω, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, γιατί έτσι κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Γλυκά μου φουντουκεκάκια, σας λατρεύω. Θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μου για την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι. Να ευχαριστήσω όσους δούλεψαν για να βγει αυτή εδώ πέρα εκπομπή σήμερα. Πολλά πολλά γλυκά φιλάκια. Εσείς ελάτε και στα δικά μας social που τα έχετε δει. Θα τα πω κι εγώ μία. Καλημέρα με τη γωγό στο Instagram. Καλημέρα στα λατινικά στο Instagram. Στα ελληνικά, καλημέρα με τη γωγό στο Facebook. Να έρθετε να γίνουμε μία παρέα και φυσικά να μας κάνετε και ενστάσεις και παρατηρήσεις. Τα πάντα θέλουμε από εσάς. Γιατί χωρίς εσάς δεν υπάρχουμε εμείς. Φιλάκια πολλά! Καλή συνέχεια στη μέρα σας και αυτό που θα δείτε τώρα στο βίντεο, εμπιστευτείτε το, πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Πολλά γλυκά φιλάκια, κουτσουκάκια μου, σας λατρεύω! Καλημέρα με τη γωγό! Κάθε Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, στο Epsilon TV. Με θέματα που σας ενδιαφέρουν. Μην το χάσεις, θα χάσεις. Πάρτι τιμών, πάρτι αγορών. Μόνο από τη sol.party. Τι ωραία που θα περάσουμε σήμερα. Εγώ θα σας πω, μην αλλάξει κανείς το κανάλι, μην αλλάξει κανείς τη συχνότητα. Έλα πιο κοντά μου, Λεωνίδα. Έλα πιο κοντά μου, Λεωνίδα. Γιατί αυτά που θα δείξω σήμερα είναι μοναδικά. Και δεν θα... Εγώ θες να έρθω πιο κοντά σου. Είναι και τσακμίνης ο σκηνοθέτης μου. Δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Θέλω να σας πω ότι είμαστε το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σούπερ μάρκετ! Γιατί εδώ κάνουμε πάρτι τιμών,
πάρτι αγορών! Και δεν θα τα βρεις πουθενά, μα πουθενά πάμε! Τρελαθείτε λίγο! Δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού! Έλα και μας λείψαν τα πάρτι! Αχαχα! 2-10! 4-44! 1-4-44! Θέλει να το πω άλλη μια φορά, διότι και ό,τι αυτό το τηλέφωνο θα σου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, θα είναι το αγοράκι σου, θα γίνει το κοριτσάκι σου αυτό το τηλέφωνο και θα στα φέρνει όλα, μα όλα, στην πόρτα σου. Τι λέτε, σιγά σιγά όμως, να σας ξεναγήσω στο χώρο του μασάζ. Δεν το έχουμε ανάγκη όλοι, όλοι το έχουμε. Όμως δεν θα σας περιηγήσω στο χώρο του μασάζ μόνη μου, γιατί θα υποδεχτώ έναν αγαπημένο φίλο, έναν άνθρωπο που έχει χρησιμοποιήσει όλα τα προϊόντα της Sol.Party, που μπορείτε να μας πληκτρολογήσετε και στο ίντερνετ να μας βρείτε, και θα έρθει κοντά μου ευθύς αμέσως ο Γιάννης Μιχαηλίδης, γερό χειροκρότημα, personal trainer! Αγορίνα μου, αγκαλίτσες δεν κάνει, μπουνίτσες κάνει. Μπουνίτσες. Ωραία. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι εκτός από personal και πάρα πολύ ωραίο παιδί και ελεύθερο, μπορώ να πω σε αυτό το σημείο. Τον έχω φέρει εδώ για ένα και μοναδικό λόγο. Να σε καμαρώσω, αλλά και να σου κάνω μασάζ. Όχι με τα χεράκια μου, αλλά με τα προϊόντα της Sol.Party. Γνωστή εταιρεία είναι αυτή με την οποία και χρησιμοποιείς και εσύ μετά τις προπονήσεις σου. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γιάννης, ενώ κάνει σκληρή γυμναστική, είναι και προπονητής της ενόργανης γυμναστικής. Τι λες λοιπόν, Γιάννη μου, παρέα, πάμε λίγο από πίσω, σε παρακαλώ. Πάμε από εκεί. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας δείξω, εδώ να τα πούμε μία περιληπτικά τα προϊόντα μας. Εδώ έχω το αγαπημένο μου, το μοναδικό προϊόν που δεν θα το βρεις πουθενά άλλο στην αγορά και δεν είναι άλλο από το δονητή σου, το δονητή σώματος. Ένας δονητής σώματος που σε δονίζει ολόκληρο και ολόκληρη. Πραγματικά θα φανούν χρήσιμα για όλη την οικογένεια και σε πάρα πολύ οικονομικές τιμές. Επίσης, τι άλλο έχω εδώ. Έχω το γυλαίκο. Το γυλαίκο μασάζ. Βαρέθηκες να λες στον καλή σου, στον καλό σου μάλλον ή στην καλή σου, έλα μωρά αγαπούλα μου, κάνε μου λίγο μασαζάκι. Εγώ σου έχω το γυλαίκο που βάζει και τα χεράκια σου, ωραία, όλα στην πράξη θα τα δείτε. Και τι άλλο έχουμε, Γιάννη μου, το λατρεμένο μου, πού είναι παιδιά το μαξιλαράκι μου, το μαξιλαράκι μου, να το, να το! Εδώ, για τους φίλους μου με τα οχήματα θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε Γιάννη μου πάλι από μπροστά να σε καμαρώσουμε, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αυτός είναι ο δονητής μας, ο δονητής σώματος. Ένα εργαλείο που θα φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Και είναι και δοκιμασμένο, έχω να σου πω. Είναι και δοκιμασμένο. Στους αθλητές μου, στις πελάτησές μου, σε όλους μου τους φίλους, κάνει τρομερή δουλειά. Κάνει τρομερή δουλειά, γιατί να πούμε ότι έχει, θα δούμε και τα ανάλογα πλάνα. Φυσικά, αυτό, αχ, τι ωραία, το πιστόλι αυτό μασάζ, εμείς που το έχουμε βγάλει, δονητή σώματος, γιατί ο δονητής σώματος πραγματικά σου δονεί όλο σου το κορμί. Και τι λες, μια που μιλήσαμε για κορμί, δεν ξεκινά σιγά σιγά εκτός... Α! Έτσι, έτσι. Έχει πάρα πολλές ταχύτητες ο δονητής σώματος, θα σας το πω αυτό. Και θέλω, Γιάννη μου, σιγά σιγά να αρχίσεις... Α! Εγώ τώρα αρχίζω. Θέλω να σας δείξω λοιπόν πόσο πολυχρηστικό είναι ο δονητής σώματος. Μιλάμε για ένα εργαλείο με το οποίο σου παρέχει μασάζ, αλλά και για μας τις γυναίκες. Επειδή με ρωτάτε πώς αδυνάτησα, πώς έχω αλφάβη πόδι μετά την εγκυμοσύνη, ένα θα σας πω, είναι κατά στην κυταρίτιδα. Εγώ τώρα θέλω να σας δείξω σιγά σιγά πώς αυτός ο αθλητής χτίζει. Αχ, παιδιά, κάνει και θόρυβο αυτό. Τι ωραίο που είναι! Πώς χτίζει τους κοιλιακούς. Κάνει για όλο το σώμα. Τι νιώθεις? Πάρα πολύ ωραία. Έχει και ταχύτητες, να πούμε. Έχει ταχύτητες. Εγώ για την ακρίβεια έχω βάλει σιγά σιγά στην πάω την ταχύτητα. Ναι. Να πω ότι έχει και πάρα πολύ ωραία εξαρτήματα με τα οποία είναι για όλο το σώμα. Θέλω να μου σηκώσεις λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Εδώ. Εδώ, Γιάννη μου, πώς λέγεται αυτό το σημείο? Το στήθος. Είναι το στήθος. Θωρακικό. Ο θωρακικός. Ναι. Είναι το απολώνιο στήθος. Κοιτάτε με εδώ πέρα τι γίνεται.
Παιδιά, είναι μοναδικό. Εξαιρετική. Είναι εξαιρετικό έτσι όπως το... Και εσύ και το μηχάνημα. Το μηχάνημα εννοείται, αλλά και εσύ. Να πω λοιπόν ότι έχει. Ανέβασε την ταχύτητα και κάνουμε λίγο και στο σβέρκο εδώ. Έκανα 6 ταχύτητες έχει το μηχάνημα. Δονητής σώματος 2-10. 4-44. 1-4-44. Γδίσου Γιάννη μου, γδίσου αγορίνα μου. Έχουμε το μικρόφωνο. Κάνουμε, ωραία. Μπορούμε ένα λεπτό, πήγαινε πιο εκεί, θα μου το φτιάξει όλο ο σκηνοθέτης μου, γιατί θέλω να έχει ολοκληρωμένη εικόνα. Όποιος θέλει τώρα, επειδή προσέχτε, δεν έχουμε πάρα πολλά κομμάτια και πραγματικά πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι. Τι γδίθηκες Γιάννη μου. Να σου κάνω κι εγώ λίγο. Να μου κάνεις εμένα, θέλω να μου κάνεις... Εδώ, δελτοειδή. Καλέ! Είναι η δυνατή ταχύτητα αυτή. Είναι φοβερό, όλη η σποντιλική στήλη. Να πούμε ότι έχει τα εξαρτήματα. Με ειδοποιούν εντωμεταξύ από το κοντρόλ ότι. Αχαχα, τρεμουλιάζει ολόκληρο. Δεν είναι μόνο το δοκιμάσει στου άλλου. Δύσω όμω τώρα για να το κάνω κανονικά στο τηλεοπτικό κοινό. 2-10-4-44-1-4-44. Δονητής σώματος. Αυτό το εργαλείο δεν θα το βρει πουθενά άλλου. Μόνο από τη Sol. Party. Να πω ότι είναι στην προνομιακή τιμή των 19,90. Πιστόλι μασάζ. Επισκεφτείτε όλα τα social media της Sol.party. Και τώρα πάμε κανονικά. Α, εδώ είμαστε. Θέλω λίγο να δείτε τι νιώθεις Γιάννη μου. Είναι για δικέφαλους, είναι για τρικέφαλους. Τρικέφαλα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Σήκωσε το. Σήκωσε το Γιάννη μου, μπράβο, παιδιά, είναι απόλαυση. Και δικέφαλο λίγο. Γυμνάζει ταυτόχρονα, ενισχύει τους κοιλιακούς σας, αλλά σύν της άλλης, να πω ότι το μασάζ είναι χαλαρωτικό. Ο μασέρ στο σπίτι σας, δονητής σώματος, με πάρα πολλά εξαρτήματα για όλο το σώμα. Εδώ, Γιάννη μου, τι νιώθεις? Νιώθεις... Την απόλυτη χαλάρωση. Την απόλυτη δόνηση νιώθεις Γιάννη μου. Είναι φανταστικό. Γύρνα λίγο Γιάννη μου και μπροστά. Γύρνα και μπροστά. Εδώ τους κτίζει τους κοιλιακούς. Προσέξτε με. Τους κτίζει. Τους κτίζεις. Είναι για το σημείο της κοιλιάς. Να το πω αυτό. Είναι για το σημείο της κοιλιάς για επίπεδη κοιλιά. Δηλαδή για να καταλάβετε το πιστόλι μασάζ ή αλλιώς δονητής σώματος είναι πρακτικό. Και πολυμηχάνημα. Θέλω να σας δείξω ότι με το κουμπάκι αυτό, κοιτάξτε με, τακ, κοίτα που έχει πάρει πολύ ένταση. Ναι. Έτσι απλά, να... θα κάνω, έτσι απλά φορτίζεται και πατάς μετά το κουμπάκι και έχεις το δονητή σώματος στο σώμα σου. Θέλω να δείξω όμως ότι μπορεί να γυμνάσει και τα πόδια, παιδιά, φοβερό, 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 ποπό. Δεν θα το βρεις πουθενά αλλού. Είναι το original, μόνο από τη Sol.party. Γύρνα λίγο Γιάννη μου, γιατί θέλω... Καλά, εκτός ότι έχεις εξαιρετικά πόδια και το έχεις κάνει με το δονητή σώματος, γυμνάζει όμως και τους γλουτούς, ε. Κορίτσια, εμείς που θέλουμε βραζιλιάνικα, έτσι, τα πίσω μέρη μας και τα αγόρια μας που θέλουμε να τα απολαμβάνουμε, γιατί είναι το σημείο που στοχεύουμε. Εδώ, κοίτα. Να πω ότι είναι στην προνομιακή τιμή των 19,90. Δονητή σώματος, στο βίντεο φυσικά θα δείτε όλα τα εξαρτήματα, γιατί δεν έχουμε μόνο αυτό Γιάννη μου το εξάρτημα. Ορίστε. Και όλες, όλη η ένταση. Χαμός από εξαρτήματα. Ναι, θέλω να τα δείξουμε αυτό ας πούμε, τώρα για το τηλεοπτικό χρόνο, δεν έχω έτσι αυτή την πολυτέλεια, όμως στο βίντεο, να το σκηνοθέτης μου, αμέσως παραθυράκι. 2-10-4-44-1-4-44. Το τηλέφωνο που θα σας φέρει το μασέρ στην κυριολεξία στο σπίτι σας. Πάμε μαζί. Να ξέρετε και να εμπιστευτείτε το δονητή σώματος. Πείτε τέρμα στην κυταρίτιδα. Το βάζετε λοιπόν στο σημείο που έχετε το περισσότερο πρόβλημα. Και εκεί απαλύνει και ραγάδες και κυταρίτιδα, την εμποδίζει την κυταρίτιδα και στην κυλίτσα φυσικά, έτσι. Οπότε είναι για όλη την οικογένεια. 2-10-4-44-1-4-44.